Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Δημητρίου, είναι στον αέρα στο Λίμπερο 107,4. Για να το πω πιο σωστά, ο αναπληρωτής πρόεδρος. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εδώ ισχύει για σας, κύριε Δημητρίου, ουδέν, πώς λένε, μονιμότερον του προσωρινού, κάπως έτσι δεν το λένε αυτό? Όχι, όχι, εντάξει, κάναμε τον πρόεδρο περίπου 9 μήνες. Μετά την παρέτηση Ζαγοράκη. Ναι, γιατί λέτε κάναμε, τώρα τι είστε? Τώρα πρόεδρος είμαι, αλλά από την 1η Ιουνίου θα είμαι αναπληρωτής πρόεδρος. Και ποιος αναλάβει? Θα είναι πρόεδρος ο κύριος Μπαλτάκος. Α, μάλιστα, 1η Ιουνίου. Θα είναι και ο μοναδικός υποψήφιος ο κύριος Μπαλτάκος. Ωραία, ξεκινήσατε. Δεν το περίμενα. Ο μοναδικός, Ο μοναδικός, ναι. Αν ήταν να τον ψηφίσετε, θα μπορούσατε δηλαδή να πάτε στην κάλπη και να ψηφίσετε τον κύριο Μπαλτάκο εσείς? Αν ήταν με κάλπη. Ναι, γιατί η ΕΠΣ Αθήνας που είμαι πρόεδρος τον υπέδειξε και θα τον ψηφίσει κιόλας. Ναι. Είναι ο ιδανικός, πιστεύετε? Αυτό θα το δείξει όταν λήξει η θητεία του. Εσείς με την εμπειρία σας είστε πολύ εμπειρός. Δεν μπορώ να προβλέψω αν ο άνθρωπος θα είναι ο ιδανικός. Ο κάθε άνθρωπος με το έργο του αφήνει το στίγμα του. Στο τέλος θα κριθεί κατά πόσον ήταν καλύτερος από τους προηγούμενους. Οι υπόλοιποι τον δέχονται, να το πω έτσι, μεγάλοι. Τον δέχονται. Πιστεύουν ότι είναι ο ιδανικός, ο καλός. Δεν το ξέρω. Αυτό θα το δείξει η κάλπη. Γιατί έτσι όπως μας το είπατε στην αρχή, λέω θα μου το δώσει ο πρόεδρος ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, να το έχουμε δηλαδή, να μην γράφει ο καθένας. Θα δείξει κάλπη. Κατά πόσο είναι αποδεκτός η κάλπη δείχνει. Να μην περιμένουμε από τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, να το έχουμε ολοκληρωμένο, παιδί μου, να μην γράφει ο καθένας το κεφαλίου του. Είπα ότι η κάλπη, η ψηφοφορία θα δείξει μεταξύ των 70 μελών της Ομοσπονδίας πώς θα το ψηφίσουμε. Τέλεια. Άρα ο κύριος Μπαλτάκος θα είναι 1η Ιουνίου, είπατε. 1η Ιουνίου θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Για σας τώρα 9 μήνες πώς ήταν, επειδή είπατε τον κάναμε τον πρόεδρο για 9 μήνες, πώς ήταν όλο αυτό το 9 μήνο? Πολύ δύσκολα. Δύσκολο. 9 μήνο πολύ δύσκολο. Γιατί, πρόεδρε? Έχει πολλά προβλήματα το ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε τα αντιμετωπίζει. Όλα τα προβλήματα έρχονται στην Ομοσπονδία εδώ για να αντιμετωπιστούν. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης πόσο καιρό έχει αντέξει? Κάνα πεντάμινο. Εσείς τι είχατε παραπάνω, δηλαδή, τι παίρνατε? Εντάξει. Το μυστικό. Είχα ξαναδηλώσει ότι η καρέκλα του Προέδρου είναι πολύ δύσκολη στην Ομοσπονδία. Ναι. Είχα δώσει την ονομασία ηλεκτρική, οπότε καταλαβαίνετε. Ηλεκτρική, όντως, ναι. Ναι, τώρα έχω περίπου 5-6 μέρες που έρχομαι στις 9 και φεύγω στις 9 το βράδυ λόγω του τελικού. Ο τελικός, το τελευταίο παιχνίδι, ναι. Ο τελευταίος χορός, το είναι και της μόδας έτσι, αυτός ο τίτλος. Όπως το λέτε. Για πείτε μου λίγο πώς το περιμένετε. Εντάξει, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Ομοσπονδία για να διεξαχθεί ένας τελικός με πολλές χιλιάδες κόσμο, διότι τώρα το να είναι παρευρίσκονται 50.000 κόσμο και άμα είχαμε ένα γήπεδο των 100.000 θα γέμιζε. Ήδη δεν έχουμε να δώσουμε εισιτήρια. Έχουν εξαντληθεί. Τα δικά σας, όλη τα αυτή δικά η διοργάνωση είναι πολύ δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη για την Ομοσπονδία αυτή η διοργάνωση. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη κούραση. Κοιτάξτε, πρόεδρε, όταν ξεπεράσατε σχεδόν, που λέει ο λόγος, εχρόνονται το θέμα των εισιτηρίων, δηλαδή ότι δεν είχαμε φασαρία, επιτρέψτε μου την έκφραση, για τα εισιτήρια, εγώ από εκεί και μετά σκέφτηκα ή ένιωσα ότι όλα θα είναι εύκολα. Είναι εύκολα, ρε παιδί μου, αφού ξεπεράσαμε όχι, αυτό το βέβαια, πρόβλημα. Δεν είναι εύκολα. Κοιτάξτε τώρα, για να διεξαχθεί ένας τελικός, να πετύχει ο τελικός, πάνω απ' όλα πρέπει να βοηθήσουν οι φιλάθλοι. Πιστεύω ότι έχουν βάλει νερό στο κρασί τους οι οργανωμένοι. Ναι. Τον έχουν δει λίγο διαφορετικά μετά το φόνο του παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω και όλοι αυτοί οι νεαροί που δημιουργούσαν τα προβλήματα, ότι υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός, ότι δεν βγαίνει, δηλαδή δεν βγαίνει πουθενά στο να μαλώνουν μεταξύ τους οι οπαδοί των ομάδων. Ενθαρρυντικό σημείο είναι ότι έχουν ανταλλάξει φιλάθλους οι ομάδες, οι κυπεδούχους με τις φιλοξενούμενες τον τελευταίο μήνα, και αυτό έτσι με
πολύ αισιόδοξο ότι και οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ θα πάνε στο γήπεδο για να ενισχύσουν μόνο την ομάδα τους και να μην ασχοληθούν με τους αντίπαλους φιλάθλους. Για τα εισιτήρια που τελειώσανε, λέτε αυτά τα 5.000 που είχατε εσείς σαν ομοσπονδία που έπρεπε να... Όχι, όχι. Yeah. Πιστεύω ότι τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω ο Παναθηναϊκός θα έχει εξαντλήσει. Ναι. Και πιστεύω και ότι ο ΠΑΟΚ από ότι μια πληροφορία έχει φτάσει στο 80%. Ναι, χθες υπήρξε μια ενημέρωση. Μέχρι το Σάββατο θα εξαντληθούν και από τον ΠΑΟΚ όλα. Είχαν πάνω μια ενημέρωση που είχαμε από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ήταν πάνω από 16.000 εχθές. Ήταν έτσι, και τα κλειστά στην αρχή. Το 80% ναι. Να το έχει εξαντλήσει ο ΠΑΟΚ, αλλά εγώ πιστεύω και ότι ο ΠΑΟΚ θα τα εξαντλήσει μέχρι το Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να έχει κόσμο. Ναι. Ούτως ή άλλως γιορτή. Ναι. Το λέτε από την πρώτη στιγμή έτσι. Και εμένα μου αρέσει ότι θέλω να κάνουμε γιορτή. Να κάνουμε γιορτή. Είναι και το μάτς που κλείνει τη σεζόν. Οπότε. Έτσι, να μην βάλουμε κανένα αυτόν γκολ δηλαδή. Όλη τώρα. Την εικόνα δηλαδή της περίοδου που μας πέρασε της ποδοσφαιρικής είναι ο τελικός. Πιστεύω ότι όλοι οι φίλαθλοι που θα έρθουν στο γήπεδο θα έρθουν για να δουν έναν ωραίο αγώνα. Δύο ομάδες καταξιωμένες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ καλές. Mm. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται έτσι ποδοσφαιρικά μιλάω ισοδύναμες. Οπότε ο νικητής θα ίσως θέλει και λίγο τύχη. Βέβαια, εντάξει, έκαναν και ένα τεστάκι χθες, μια προπόνηση δυνατή και οι δύο στο πρωτάθλημα, έκλεισε το πρωτάθλημα. Δεν μου λέτε κύριε Δημητρίου, πέρα από το παιχνίδι που περιμένουμε όλοι το Σάββατο και να γίνει γιορτή και τα λοιπά, όλα αυτά τα ευχολόγια που μακάρι να τα δούμε και στην πράξη. Γενικότερα τη σεζόν, η σεζόν που έκλεισε, πώς την έχετε στο μυαλό σας, ότι τα πήγαμε καλά, ας πούμε, αυτή τη σεζόν? Σαν ποδόσφαιρο πιστεύω ότι πήγαμε καλά. Mm-hmm. Πήγαμε καλά. Αυτό που έχει πετύχει η Ομοσπονδία, πιστεύω τα τελευταία χρόνια, η διοίκηση της Ομοσπονδίας είναι ότι η καλύτερη ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα. Η διαιτησία έχει σταθεί καλά, πιστεύω, μετά όποια λάθη. Οπότε πιστεύω τουλάχιστον όλες οι ομάδες πήραν αυτό που έπρεπε. Τι εννοείται αυτό που έχει πετύχει η Ομοσπονδία? Πήραν αυτό που έπρεπε βαθμολογικά. Ναι. Όντως. Έτσι τουλάχιστον η εμπειρία μου αυτό λέει. Mm-hmm. Ήταν λιγότερα. Αυτό πιστεύω, Ολυμπιακός δίκαια βγήκε πρωταθλητής και η συνέχεια είναι πιστεύω μια εικόνα από τις ομάδες αυτά που δείξανε στο γήπεδο. Οι σχέσεις μας με την UEFA και τη FIFA, αυτά τα θέματα που εντάξει, έχουμε και συναντήσεις. Είναι καλές είναι, εντάξει, καλές είναι. Οι παρεμβάσεις. Καλά με τη... Όχι, οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές με τη FIFA και την UEFA. Θα έρθουν και τώρα στις 30-31 του μηνός. Θα γίνει έχουμε μια συνάντηση με το Υπουργείο, με τον κύριο Υφυπουργό Αθλητισμού. Ναι. Για κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει από τον νόμο. Θα παρευρίσκονται και στις εκλογές στην συνέλευση του διοικητικού οικονομικού απολογισμού και την εκλογή του Προέδρου. Mm-hmm. Θα είναι παρόν η FIFA με την UEFA. Εντάξει, πιστεύω ότι προσπάθεια γίνεται για να βελτιώνεται ο χώρος κάθε χρόνο. Ναι. Προβλήματα με τον νόμο, τι εννοείται, Πρόεδρε? Εντάξει, αυτά υπάρχουν κάποια προβληματάκια με τον νόμο. Εντάξει, έχει λιγάκι αυτός ο νόμος που... Έχει περάσει τη Βουλή του Υφυπουργού Αθλητισμού, έχει κάποια προβλήματα, φύγουν το αυτοδιοίκητο. Εντάξει, πιστεύω με μια καλή διάθεση και από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και από πλευράς Ομοσπονδίας και θα βρούμε την κοινή συνισταμένη να προχωρήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα, μιας και αναφέρατε τη διαιτησία, όπου όλοι φυσικά πάντα όλα αυτά τα χρόνια είναι ανικανοποιητοί, οι ομάδες είναι ανικανοποιητές δηλαδή, εντάξει, okay, σωστό. Ξέρουμε αυτό, δεν θα αλλάξει ποτέ άλλωστε αυτό το πράγμα. Δεν αλλά θα αλλάξει, όχι. Τη διαιτησία και γενικότερα όλο αυτό που βγάλαμε προς τα έξω φέτος, βγάλαν τα παιδιά, οι διαιτητές δηλαδή, και οι επικεφαλείς τους, από αυτό όλο το σύνολο είστε ικανοποιημένος? Ακούστε, όσο θα υπάρχει ποδόσφαιρο που θα υπάρχουν διαιτητές, λάθη θα γίνονται. Το ζητούμενο είναι να γίνονται ανθρώπινα λάθη. Πιστεύω ότι ό,τι λάθη γίνανε φέτος ήταν ανθρώπινα από πλευράς των διαιτητών. Mm-hmm. Υπάρχει μια ξένη ΚΕΒ. Εγώ πιστεύω περισσότερα ήταν τα θετικά της ΚΕΒ των ξένων, mm-hmm, παρά τα αρνητικά. Διότι δεν είναι εύκολο να διοικείς την ελληνική διαιτησία. Αυτό τουλάχιστον εγώ αποκόμισα σαν
Πολύ. Το τελευταίο 9 μήνο σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τη μία μέρα είναι ικανό. Λάθη πάντα θα υπάρχουν. Απλώς να δώσω και μια συμβουλή προς τους παράγοντες των ομάδων όλων, είτε του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είτε του ερασιτεχνικού, να αφήνουν ήσυχους τους διαιτητές. Και οι διαιτητές άνθρωποι είναι, στο δευτερόλεπτο αποφασίζουν, οπότε είναι ένας τομέας πολύ δύσκολος. Υπάρχει και το VAR πλέον. Ελαχιστοποιείται το λάθος. Γι' αυτό λέμε. Εντάξει, μπήκε και η τεχνολογία μέσα στο γήπεδο, οπότε τώρα πιστεύω είναι καλύτερα τα πράγματα και δεν μπορούμε να δούμε σοβαρά λάθη. Δηλαδή και να γίνει ένα σοβαρό λάθος από ένα διαιτητή, στο τέλος θα μαζευτεί μετά. Θα μαζευτεί μετά. Έτσι. Οι ξένοι έτσι. ΚΕΔ, έτσι μου φάνηκε ότι το είπατε κάπως, οι ξένοι ΚΕΔ. Δηλαδή θα προτιμούσατε να είναι οι άνθρωποι ναι, που έχουν τώρα που είναι επικεφαλής. Ναι, ναι, κατάλαβα ποιους εννοούσατε. Τέσσερι ξένοι είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, θα προτιμούσατε, αυτό ρωτάω, έτσι όπως το άκουσα, θα προτιμούσατε δηλαδή να είναι Έλληνες κοινής αποδοχής. Όχι, έχω πει τουλάχιστον για τα προσεχή 2 χρόνια. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να είναι επικεφαλής ξένος. Ξένος, γιατί πρόεδρε το λέτε αυτό? Γιατί υπάρχει μεγάλη... Υπάρχει μεγάλη καχυποψία στο ελληνικό ποδόσφαιρο από πλευρά σωματείων, παραγόντων. Ναι. Οπότε καλό θα είναι για να σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να έχουμε τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια ξένο επικεφαλής. Οι ξένοι δεν κάνουν λάθος, δηλαδή οι Έλληνες κάνουν. Κάνουν, μπορεί να κάνουν λάθη και ο ξένος θα κάνει λάθη, ο επικεφαλής με τους ορισμούς. Μπορεί να κάνει ο άνθρωπος λάθος, αλλά... Δεν του το αποδίδουν πουθενά. Καταλάβετε, όταν είναι ένας Έλληνας με αυτή την τοξικότητα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, ίσως πούνε ότι δεν ήταν ανθρώπινο το λάθος από πλευράς του επικεφαλής της διαιτησίας. Και που... αυτό λέμε ότι τουλάχιστον ο ξένος έχει άφεση αμαρτιών. Ο κύριος Κλάτεμπεργκ μένει και για την επόμενη σεζόν. Αυτό κοιτάξτε, αυτό θα... Θα αποφασιστεί πιστεύω το μήνα Ιούνιο με την εκλογή του νέου Προέδρου. Ναι, θέλω να πω, συμβόλαιο έχει για την επόμενη σεζόν ο κύριος Κλάτεμπεργκ? Συμβόλαιο όχι, λίγη 31 Ιουλίου, 31 εβδόμου από την... Α, 31 εβδόμου λίγη. Και θα αποφασιστεί από ποιον, από ποιος? Θα αποφασιστεί από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και από την... Από τη νέα διοίκηση πιστεύω προφανώς. Πιστεύω να γίνει μια συζήτηση και με τις ομάδες, τη Super League 1 και με την UEFA. Θα γίνει δηλαδή, μισό λεπτό για να το καταλάβω αυτό, για να μην λέω και εγώ... Πιστεύω όλοι θα έχουν κάποιο λόγο σε αυτή την επιλογή. Σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις, μπορεί να φαίνονται απλές, μπορεί να φαίνονται και αφιλείς, αλλά τουλάχιστον για να το καταλαβαίνω και εγώ να το μεταφέρω στον κόσμο. Σωστά. Για τον νέο αρχιδιαιτητή θα αποφασίσει η UEFA ή θα αποφασίσουν οι Ομοσπονδία? Όχι, σας είπα, όχι, δεν θα αποφασίσει η UEFA, θα αποφασίσουν και οι τρεις φορείς. Και η Ομοσπονδία και οι ομάδες και η UEFA. Άρα θα πάμε σε μια διαδικασία αναζήτησης προσώπων. Σε μια διαδικασία, έτσι πιστεύω, προσέξτε, αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι. Αυτό πιστεύω. Ότι και οι τρεις αυτοί φορείς, δηλαδή επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ομοσπονδία και UEFA, θα συναποφασίσουν για την παραμονή όχι του επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας, του κ. Κλάτεμπεργκ. Η δική σας εισήγηση εντός ή εκτός εισαγωγικών για τον κύριο Κλάτεμπεργκ θα ήταν θετική ή αρνητική για να συνεχίσει? Εγώ σας είπα ότι η παρουσία του τα τελευταία 2 χρόνια... έχει και θετικά αποτελέσματα, έχει και αρνητικά. Πιστεύω περισσότερα είναι τα θετικά στην ελληνική διαιτησία. Δηλαδή η παρουσία του είχε και θετικό έργο. Θα κληθούν πάλι οι πρόεδροι των ομάδων για να αποφασίσουν να προτείνουν και αυτοί τελικά να πούν ότι θέλουμε αυτόν. Θέλουμε τον Δημητρίου, θέλουμε τον Ζαγόρα, ας πούμε, θέλουμε τον Παπαδόπουλο. Κοιτάξτε, θα ακούσει η Ομοσπονδία την άποψή τους. Δεν πρέπει να ακούσει βεβαίως, την άποψή τους. Βεβαίως. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου, η δική μου. Πρέπει να ακούσει και τις ομάδες. Η άποψη είναι που όλοι έχουν από μία άποψη, όπως γίνεται σε μια δημοκρατία. Αλλά τη μία μέρα, σήμερα τι μέρα είναι, σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη μας αρέσει ο Κλάτεμπεργκ, την Παρασκευή δεν μας αρέσει ο Κλάτεμπεργκ. Αυτά συμβαίνει με τις ομάδες, εντάξει. Ναι, για τις ομάδες λέω. Δεν συμβαίνει ούτε με την UEFA ούτε με την... Για τους προέδρους λέω, για τους προέδρους. Εντάξει, όταν κερδίζουμε είναι καλός ο διαιτητής. Όταν χάνουμε φταίει ο διαιτητής. Στην Ελλάδα δυστυχώς. Έχει περάσει εδώ και χρόνια αυτό το μήνυμα. Να σας πω και κάτι τελευταίο. Καταρχάς μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε μαζί και μιλάμε για πρώτη φορά. Σας έχει έρθει μια καταγγελία για μια ομάδα, για κάποιες ομάδες, για αδειοδοτήσεις και τα λοιπά τώρα τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες?
στην Ομοσπονδία. Τι, για αδειοδοτήσεις, δηλαδή, για αδειοδοτήσεις και τα λοιπά. Κάτι είδα χθες. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτό το δεν θέμα? Δεν υπάρχει κάποια καταγγελία. Από ομάδα δεν υπάρχει, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω. Από ομάδα για κάποια άλλη ομάδα. Ότι... Ναι, όχι, δεν έχει έρθει. Ότι δεν έπρεπε να αδειοδοτηθεί. Κάτι δηλώσεις, κάτι δηλώσεις διαβάσαμε, όχι όμως να έχει σε έρθει. Σε στην Ομοσπονδία δεν έχει έρθει κάτι, δεν γνωρίζετε όχι, κάτι. Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε με το κλασικό ευχολόγιο, Πρόεδρε. Από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας να τα ακούσουμε εν ώψη του Σαββάτου και γενικότερα. Μιας και μας κάνατε τιμή σήμερα και σας ακούμε έτσι, στο τέλος περίοδου. Εύχομαι οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων να πάνε στο γήπεδο, να γιορτάσουν, να διασκεδάσουν, να δούνε τον αγώνα. Στο τέλος κάποιος θα έχει χάσει. Και οι χαμένοι οι φίλαθλοι να χειροκροτήσουν τον νικητή. Σε ποια χώρα? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι, εντάξει. Σε έναν ωραίο φανταστικό κόσμο. Α, τελευταίο, όχι, η πρόεδρος θα έρθει, θα κάνει την απονομή, η πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν το γνωρίζω, νομίζω ότι δεν μας έχει στείλει μέχρι σήμερα. Δεν έχει απαντήσει. Έγγραφο δεν έχει απαντήσει. Ναι. Όχι, αυτό έτσι. Γνωρίζω μέχρι χθες το απόγευμα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, εντάξει. Πρόεδρε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη, να είστε καλά, να είστε καλά.